μια τσάντα, ένα ζευγάρι παπούτσια. Συνήθως έχω αρρώστη με τα παπούτσια. Κόβεις από αλλού για να πάρεις τα παπούτσια ή παίρνεις τα παπούτσια ό,τι και να έχεις. Ανάλογα με τι ανάγκες έχουμε πάντα πρώτα. Σίγουρα από κάπου πρέπει να κόψουμε όταν θέλουμε κάτι να ψωνίσουμε και πιστεύω ότι πλέον όλοι είμαστε πολύ επιλεκτικοί το πόσο ψωνίζουμε κτλ. Περνάνε οι μήνες. Τώρα σε ποιο μήνα είμαστε που είναι Άγιος? Κοντεύουμε τον 7ο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τόσοι είμαστε. Το φίλο του μωρού το μάθαμε. Δεν θα σου το πω. Εσείς το ξέρετε. Να μην το ξέρω. Βέβαια. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσω τι είναι. Θα μου πεις εσύ τι θες, αγόρι ή κορίτσι? Κοίταξε να δεις, όπως όποιον και να ρωτήσεις που περιμένει κάποιο παιδί και θα πάρεις την ίδια απάντηση, θα την πάρεις και από μένα. Ότι η αλήθεια είναι ότι η ώρα να είναι και ό,τι να είναι. Μεγαλύτερη αλήθεια. Εντάξει, εγώ θα το προτιμούσα λίγο αγόρι περισσότερο. Και ας ξέρω ότι με τον καιρό θα είναι προσκολλημένο όλος πάνω στη Βασιλική και θα χάσει την πρωτοκαθεδρία του σπιτιού, αλλά δεν πειράζει. Αυτή την Κυριακή έχεις διαλέξει χαρακτήρα. Πώς θα σου είναι? Θα σου πω εγώ ποιον έχει διαλέξει. Έχει διαλέξει τον Κρατερό Κατσούλη, τον κάνει πάρα πολύ πετυχημένα. Κάνει πρόβες όλη την εβδομάδα να επανέλθει. Ως Κλεντερός Κατσούλης δεν έχει καταφέρει πολύ καλά. Μιλάει με διάφορους άλλους τρόπους. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι θα του βάλω 12 αν συνεχίσει έτσι. Είμαι σίγουρη πως αυτή που το χαρήκε περισσότερο που πιάσε το Φαμίλια είναι που είχε περισσότερο το ποτά. Σε πληροφορώ ότι δεν το έχει χαρεί πολύ. Αυτή που χάρηκε περισσότερο είμαι εγώ. Έτσι. Η Έλληνα περνούσε καλά ούτως ή άλλως. Ναι, δεν είχε προβληματάκια. Εγώ όμως η αλήθεια είναι. Μπράβο σου, αγάπη μου. Ξέχασα να σου πω όταν πήγες περίφημα. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το τρίμηνο. Αλλά και τώρα σπίτι. Ναι. Δεν είναι τέλεια. Τέλεια. Συνδυάζει τις διακοπές μαζί με το Μυρώνα περιοδία. Δεν μου αρέσει πολύ να το κάνω αυτό. Πάει για τη δουλειά του και ο άνθρωπος. Θα ήθελα να μην επεμβαίνω. Αλλά εάν τα καταφέρουμε, άμα κολλήσει καμιά μέρα παραπάνω, να πάω. Θα επέστρεφε στην παρέα του πρωινού. Φυσικά είναι ένα πράγμα που δεν με αφήνει. Αδιάφοροι ή δεν είμαι αρνητική. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στο πρωινό. Έχω κάνει φίλους, καλά με τον Δημήτρη ήμασταν ούτως ή άλλως, πολλοί φίλοι. Αλλά και με όλους τους υπολείπους δέσαμε στα κομμάτια που θα μπορούσαμε να δέσουμε. Δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι, το ξέρεις. Και ήταν πολύ ωραία που με κάλεσαν και στη τελευταία της εκπομπή. Χαζομάρες, καραόκε, τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ ωραία, ακριβώς όπως τους άφησα. Λοιπόν, οι εκπτώσεις κυρίες και κύριοι.